Ξεκινώντας να πούμε ότι είχε να κάνει με το συνέδριο. Γιατί είναι πρόσφατο, είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ που ήταν τέτοια επιτυχία, κατά γενική ομολογία από όλους τους παρευρισκόμενους, ότι δεν υπήρξε ένα τόσο επιτυχημένο συνέδριο στο παρελθόν. Ότι ήταν το πιο επιτυχημένο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Αυτό θα λέγα ότι μας γεμίζει χαρά από την άποψη ότι έγινε εδώ στο νησί μας στη Ρόδο. Για μας, το τι έγινε στη Ρόδο ήταν κάτι σπουδαίο και σημαντικό, από την έννοια ότι θέλαμε οπωσδήποτε ως ΠΕΔ, ως Ρόδος, αλλά γενικά ως ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, να θέσουμε τα δικά μας ζητήματα, τα δικά μας προβλήματα, την νησιωτικότητα που τόσο πολύ ακούμε, τόσα πολλά χρόνια, αλλά είχαμε δει και είχαμε αντιληφθεί όλοι μας ότι από το κεντρικό κράτος προφανώς δεν είχαν λάβει πολύ σοβαρή υπόψη τους τα προβλήματα που υπάρχουν στα νησιά μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το συνέδριο ήταν πολύ επιτυχημένο. Το ότι βρέθηκε εδώ η πρόεδρος Δημοκρατίας και η έναρξη έγινε από την πρόεδρο Δημοκρατίας σημαίνει επίσης πολλά. Το δείπνο, την εκδήλωση που οργανώσαμε στην Καλυθέα, την παρουσία της Προέδρου, ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία όλοι όσοι παρευρέθηκαν εκεί, όχι μόνο απόλαυσαν εκδήλωση, αλλά ήταν και ένα χώρο αυτό της Καλυθέας, το οποίο ήταν ένας μαγικός χώρος, πολύ εντυπωσιακός και άρεσε πάρα πολύ. Φύγαμε από τα τετριμένα, το να πάμε σε ένα κάποιο χώρο, εστιατόριο ή ξενοδοχείο, και επιλέξαμε συσσαγωγικά με ρίσκο να γίνει εκδήλωση σε ένα χώρο που εμείς θεωρούμε ότι είναι σημείο αναφοράς για το νησί μας και βεβαίως νομίζω ότι η επιτυχία του ήταν κάτι που μας γέμισε χαρά. Από εκεί έπειτα, μπορώ να σας πω ότι οι συναντήσεις που γίνανε από τους υπόλοιπους δημάρχους από όλη την χώρα, αλλά κυρίως από τα νησιά, ήταν τέτοια εκείνο το τριήμερο που έχει φέρει αποτελέσματα. Και όταν λέω έχει φέρει αποτελέσματα, μόνο που καθόμαστε σε ένα τραπέζι και συζητάμε με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνι, όλα αυτά τα ζητήματα, τα πολύ σοβαρά ζητήματα για μας, είναι κάτι πολύ θετικό. Πρέπει να σας πω ότι αν πάμε μια εξίσωση, όπου στην πάνω πλευρά της εξίσωσης βρίσκονται τα προβλήματα, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε ως ΚΕΔΕ, ως ΠΕΔ, ως Δήμη, ως νησιά. Από την κάτω πλευρά του παρανομαστή, ένα κοινό παρανομαστή έχει να κάνει με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λίμπανη. Και πρέπει να σας πω, να σας καταθέσω ότι εγώ τουλάχιστον είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Δεν βλέπω κάποιον άλλον αυτή τη στιγμή που μιλάμε που θα μπορούσε να γνωρίζει τόσο καλά την αυτοδιοίκηση, τόσο καλά τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και με πολύ ξεκάθαρες ιδέες το τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε μπροστά και να αλλάξουμε αρκετά πράγματα για να μπορούμε να πετύχουμε με ό,τι έχει να κάνει με τη διοίκηση και τη διαχείριση των δήμων. Βεβαίως υπήρχαν και εντάσεις, γιατί πρέπει να υπάρχουν και εντάσεις. Εντάσεις κυρίως ό,τι έχει κάνει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τον κύριο Σκυλακάκη, στη συνάντηση που έγινε. Εκεί υπάρχει από εμάς, από τα νησιά μας και από τις Κυκλάδες αλλά και από τα Δωδεκάνησα ενστάσεις, και όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η χώρα, ό,τι είχε να κάνει με τις ΔΕΑΠ. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε ξανά σε μια συνάντηση που έγινε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο και φαίνεται τουλάχιστον να οδηγούμαστε σε καλά νέα και σε καλό δρόμο. Ποιος είναι αυτός, ότι δεν θα γίνει κάποια παρέμβαση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, σύγχρονα ή στην ΔΕΑΠ και κάποια άλλα που είχαμε ακούσει. Θέλω να πω επίσης ότι η δικιά μου τοποθέτηση ως πρόεδρος της ΠΕΔ αλλά και ως Δήμαρχος Ρόδου ήταν ξεκάθαρη, το ότι η νησιωτικότητα είναι κάτι που θεσμικά μπορεί να μην έχει ακόμα σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Θεσμικά δεν έχει κατοχυρωθεί. Είναι μια έννοια την οποία την λέμε, την ακούμε χρόνια τώρα, αλλά δεν υπάρχει κάτι πολύ ξεκάθαρο που έχει να κάνει με την νησιωτικότητα και τι έχει να κάνει με τη διοίκηση και τη διαχείριση των νησιών μας. Τα προβλήματα που συναντάμε στα νησιά μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το κατανόησαν, τουλάχιστον ήμουν πολύ ξεκάθαρο λέγοντας είτε έχει να κάνει με τη συγκοινωνία, είτε έχει να κάνει με την υγεία στα νησιά μας, είτε έχει να κάνει με την εκπαίδευση των παιδιών μας στα νησιά μας, είτε έχει να κάνει με πολλά άλλα προβλήματα που συναντάμε που δεν είναι το ίδιο, είναι και εθνικά ζητήματα, που δεν είναι το ίδιο να διοικείς έναν Δήμο στην Βόρεια Ελλάδα ή να διοικείς έναν Δήμο στην Πελοπόννησο και να έχεις γείτονα έναν άλλον Δήμο ελληνικό που πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα μπορεί να έχετε και πολύ διαφορετικό να βρισκόμαστε εδώ στην πρώτη γραμμή, όπως βρισκόμαστε εμείς στα νησιά μας, με το μεταναστευτικό που το βλέπετε δεν τελειώνει και δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Όπως επίσης, σας είπα και πριν, ότι έχει να κάνει με τη συγκοινωνία των νησιών μας που είναι πάρα πολλά από αυτά αρκετά εγκατελειμμένα και μπορεί να έχουν μία φορά την εβδομάδα την δυνατότητα να μετακινηθούν μέσα με ένα καράβι, επειδή δεν υπάρχουν αεροδρόμια, είτε με το θέμα της υγείας, το οποίο το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα, νησιά τα οποία δεν έχουν και κανέναν γιατρό για να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών εκεί και αναγκάζονται να μεταφέρονται, αν καταφέρουν να μεταφερθούν, σε κεντρικά νοσοκομεία στη Ρόδο, στη Γο ή κεντρικά στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά συζητήθηκαν και οι διαβουλεύσεις γίναν πολλές και νομίζω ότι εμείς ως ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με όλους τους δημάρχους, έχουμε μια κοινή γραμμή, έχουμε μια κοινή πολιτική, μια κοινή θέση, την οποία όμως αυτό που είπαμε είναι ότι θα πάψουμε πλέον να δεχόμαστε αποφάσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν για εμάς, χωρίς να ρωτάνε εμάς. Από εδώ και πέρα, ό,τι απόφαση παίρνετε για τα νησιά, οτιδήποτε συζητείτε για τα νησιά, πρώτα θα ρωτούνται οι δήμαρχοι, τα νησιά, οι κάτοικοι δηλαδή που εμείς εκπροσωπούμε τους κατοίκους των νησιών, μέσα από διαβουλεύσεις θα κάνουμε τις τοποθετήσεις μας, ώστε να, από κοινού να παίρνουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Βεβαίως, θεωρώ ότι θεσμικά ως ΠΕΔ και οι δήμαρχοι έχουμε την υποχρέωση, όχι μόνο να εκπροσωπούμε τους πολίτες μας για τα καλά ή τα κακά, αλλά να αντιδρούμε και να διεκδικούμε κυρίως αυτά που δικαιούμαστε. Είπα και το ξαναλέω ότι δεν θέλουμε να μας χαρίσει κανείς τίποτα, ούτε είμαστε πέτες, ούτε θα παρακαλάμε. Διεκδικούμε και θέλουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Ούτε ευρώ παραπάνω, ούτε ευρώ λιγότερο, ούτε άλλη διαφορετική αντιμετώπιση. Που κανονικά θα έπρεπε. Γιατί παραλαμβάνω ότι εμείς στα νησιά εκπροσωπούμε κάτι πολύ διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ακόμα και έτσι όμως, παραλαμβάνω και με αυτό κλείνω, ότι δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε από το κεντρικό κράτος αυτά που πραγματικά μας αξίζουν. Και μας αξίζουν και με το παραπάνω. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα νησιά. Έχουμε αφαιθεί για πολλά χρόνια τα νησιά και επειδή ο τουρισμός, η εικόνα της Ελλάδος, αυτό που ταξιδεύει σε όλα τα μέρη του κόσμου, είναι αυτή η εικόνα των νησιών μας, είναι αυτή η εικόνα της παραλίας, στις Κυκλάδες, τα σοκάκια, είτε στα Σαντορίνη, είτε οπουδήποτε. Στα νησιά μας που έχει να κάνει με το φως, έχει να κάνει με τον ήλιο, έχει να κάνει με τη θάλασσα, έχει να κάνει με τη φιλοξενία, έχει να κάνει με όλα αυτά που κάνουμε εμείς όλοι οι νησιώτες για να καταφέρουμε να κρατήσουμε πολύ ψηλά το brand που λέγεται Ελλάδα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Υπάρχουν νησιά που είναι το πόσημα. Ο κόσμος έρχεται από πολλά μέρη του κόσμου, χωρίς να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα, αλλά έρχεται στο κόσμο που λέγεται Σαντορίνη, που λέγεται Μύκονος, που λέγεται Ρόδος, που λέγεται Κος, που λέγεται Χάλκι, που λέγεται Τύρος, που λέγεται Νήσινο. Ταξιδεύουν γιατί συναντάνε κάτι μοναδικό και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί από την κεντρική εξουσία και με το παραπάνω.